Κύριε Δήμαρχε, ο οικονομικός προϋπολογισμός του Δήμου για το 2012 εγκρίθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση κατά πλειοψηφία. Το ποσό για φέτος ανέρχεται περίπου στα 21 εκατομμύρια ευρώ. Πείτε μας, σας παρακαλώ, πάνω σε ποιους άξονες στοχεύσατε κυρίως, καθώς μετά και τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών που προβλέπει σημαντική μείωση των εθνικών πόρων προς τους Δήμους και κατά συνέπεια επιβάλλει περιστολή δαπανών σε όλους τους τομείς. Ο Δήμος Αμφίκλειας Σαλάτιας σε αντιδιαστολή με όλα τα παραπάνω συντάζει έναν προϋπολογισμό διπλάσιο από πέρυσι. Καταρχήν ήθελα να σας ευχαριστήσω που ήρθατε σήμερα στο Δημαρχείο να συζητήσουμε για αυτό το θέμα του προϋπολογισμού. Πρέπει να ξέρετε ότι ψηφίστηκε πρώτα το τεχνικό πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός αποτελεί το τεχνικό πρόγραμμα αποτελεί τα 75% και ο προϋπολογισμός το υπόλοιπο 30%. Βεβαίως, εν σχέση προς τα πέρυσι, ο προϋπολογισμός της Αμφίκλειας είναι ίσως σχελισμένος, είναι 21 εκατομμύρια. Και αυτό είναι το σπουδαίο, ενώ άλλοι Δήμοι έχουν πάρει 2 και 3 φορές δάνεια, εμείς όχι μόνο δεν έχουμε πάρει δάνεια, αλλά απέναντίας έχουμε χρήματα για να κάνουμε έργα. Και μόλις ψηφιστεί ο προϋπολογισμός, θα δώσουμε και τα απαραίτητα χρήματα για τα συνεχιζόμενα έργα, αλλά και για τα έργα που θέλουμε να κάνουμε και στα χωριά, αλλά και στις δημοτικές κοινότητες. Πιστεύω λοιπόν ότι ο προϋπολογισμός αυτός είναι πολύ καλός και θα είναι αναπτυξιακός. Βεβαίως δεν εξαρτάται μόνο από το Δήμορφο η ανάπτυξη από τη δημοτική ομάδα, αλλά εξαρτάται και από τη συνεργασία της αντιπολίτευσης. Και αν συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο που συνεχίζει η αντιπολίτευση να διηλίζει τον κόνοπα και να καταπίνει την κάμηλο, είναι δύσκολο να προχωρήσουν μεγάλα έργα, γιατί όταν το άσπρο γίνεται μαύρο, τότε δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Δεν τίθεται θέμα οπότε δανειοδότηση του Δήμου, διότι βλέπουμε αρκετοί Δήμοι στο Πανελλήνιο, ανά το Πανελλήνιο, να μπαίνουν σε θέματα χρηματοδοτικά και να ζητάνε κάποια δανειοδότηση. Δεν τίθεται θέμα δανειοδότησης του Δήμου. Σας είπα ότι ο προϋπολογισμός είναι διπλάσιος του περσινού. Θα προχωρήσουμε τα έργα των βιολογικών καθαρισμών και όλα τα έργα τα συνεχιζόμενα, αλλά και τα έργα που χρειάζονται, όπως σας είπα προηγουμένως, όλες οι δημοτικές ενότητες του Δήμου μας. Θέλω να μου χαρακτηρίσετε λίγο και τη στάση της αντιπολίτευσης στο θέμα του προϋπολογισμού στη χθεσινή συνεδρίαση. Ο κύριος Γρίβας τον χαρακτήρισε εξωπραγματικό. Ο κύριος Γούγος είπε ότι είναι ένας προϋπολογισμός χωρίς ραχοκοκαλιά. Ο κύριος Μανίκας τον καταψήφισε λέγοντας ότι η δική μας λογική είναι μακριά από το συγκεκριμένο προϋπολογισμό. Ενώ αντιθέτως, ο κύριος Καράφλας, μετά από κάποιες τροποποιήσεις που έκανε και τις οποίες δεχτήκατε, ήταν θετικός και ψήφισε υπέρ του προϋπολογισμού. Θα αναφερθώ πρώτα στον κύριο Καράφλα. Ο κύριος Καράφλας πράγματι ήταν επικοδημητικός και ουσιαστικός. Ο άνθρωπος έκανε και έγγραφες προτάσεις στο τεχνικό πρόγραμμα και τις πήραμε και τις ενσωματώσαμε. Ήταν ο μόνος προς τη μήνυμα που τις έκανε, γιατί είχαμε ζητήσει έγγραφες προτάσεις. Κανείς από την αντιπολίτευση δεν έκανε έγγραφες προτάσεις. Και ήταν επίσης και επικοδομητικός και ουσιαστικός και στον προϋπολογισμό. Και αυτά που ήταν σοβαρά και τα ενσωματώσαμε στον προϋπολογισμό. Όσον αφορά τη στάση της υπόλοιπης αντιπολίτευσης, γίνεται αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, επομένως ας τους κρίνει ο κόσμος. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα σε αυτό. Και κάτι τελευταίο, γνωρίζοντας βέβαια τα προβλήματα που υπήρχαν στην πλειοψηφούσα παράταξη τον τελευταίο καιρό, τους τελευταίους μήνες καλύτερα, τον τελευταίο καιρό μετά από μια συνάντηση που είχατε γενικότερα, βλέπουμε τάσεις συσπήρωσης και στήριξης όλων των δημοτικών συμβούλων της δικιάς σας παράταξης προς το πρόσωπό σας. Και αυτό βέβαια είναι καλό κυρίως για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, αλλά και γενικότερα για τη δικιά σας παράταξη. Πράγματι είναι έτσι, η παράταξη της πλειοψηφίας είναι ενωμένη και πρέπει να ευχαριστήσω σε αυτό και τον κύριο Βαφιά για τις προσπάθειες που έκανε. Εμείς πάντοτε τους αγαπούμε όλους τους συνεργάτες μας, όπως και πρώτα, και δεν έχει αλλάξει τίποτα μεταξύ μας και στο μέλλον θα πάμε συσπηρωμένοι και ενωμένοι και αγαπημένοι.